Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε τη σελίδα 1080 από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου και από το πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Σελίδα 1080, πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου του Αποστόλου, πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Εκείνο το οποίο το απαρχής, το οποίο ενικούσαμε, το οποίο είδαμε, με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και οι χείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής, και η ζωή εφανερώθη και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν προς εσάς την ζωήν την αιώνιον, ήτης ή το παρά το Πατρί και φανερώθης ημάς. Εκείνο το οποίο είδομεν και οικούσαμεν, απαγγέλωμεν προς εσάς δια να έχετε και εσείς κοινωνία με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και ταύτα γράφομεν προς εσάς, δια να είναι πλήρης η χαρά σας. Και αυτήν η επαγγελία, την οποία νικούσαμεν από αυτού, και αναγγέλωμεν προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως, και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Αν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν με ταυτού και περιπατώμεν εν το σκότι, ψευδόμεθα και δεν πράττουμε την αλήθεια. Αν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι το φωτί, έχομεν κοινωνία με τα λήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι ημίν. Εάν όμως ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίσει μας από πάσης αδικίας. Και αν είπομεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύτικα άμνομεν αυτόν και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν. Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και αν τις αμαρτήσει, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν των δίκαιων. Και αυτός είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών, και όχι μόνο των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και εν τούτο γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν αυτόν, εάν τα σεντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ως της λέγει, εγνώρισα αυτόν και τα σεντολάς αυτού δε φυλάτη, ψεύτης είναι, και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Ως της όμως φυλάτη των λόγων αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τελειωμένη, εν τούτο γνωρίζομεν ότι είμεθα εν αυτό, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Αμήν. Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου, ένας πραγματικά απόλυτα ιδιαίτερος ανάμεσα στους Αποστόλους, σφόδρα αγαπητός, ιδιαίτερα αγαπητός του Θεού και ανάμεσα σε όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων, ένα λαμπρό παράδειγμα, αστέρος που διαφέρει κατά τη δόξα από τα άλλα αστέρια. Και αυτός στέλνει μια επιστολή στα παιδιά του Θεού και θέλω πριν μπούμε στο θέμα μας να δούμε έτσι όπως περιγράφει μέσα σε όλη την πρώτη και όχι μόνο σε όλες τις επιστολές του ο Απόστολος Ιωάννης τα χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα όλων των παιδιών του Θεού. Πρώτον, ζητούν πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. 7 χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τα αληθινά παιδιά του Θεού. Ενδιαφέρονται γι' αυτό και ζητάνε πάντοτε πρώτον στη ζωή τους, μελετούν και στοχάζονται τη μεγαλύτερη και την πρώτη επιθυμία που είναι ακριβώς περιγεγραμμένη από το Λόγο του Θεού. Ζητούν πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Δεύτερον, δεν έχουν καμία σχέση με τον κόσμο και την αμαρτία, δεν αγαπάνε τον κόσμο ούτε του κόσμου και κλείνουν και φεύγουν πάντοτε από τα πράγματα του κόσμου αυτού. Τρίτον, περιμένουν με ελπίδα βεβαία και ασφαλή τον Ιησού Χριστόν να έρθει να τους παραλάβει και εν γέννη να έρθει στη ζωή τους, είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας είτε με προσωπική πρόσκληση. Δεν φοβούνται το θάνατο, αντιθέτως ξέρουν ότι όταν θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο θα βρεθούν εκεί που είναι πολύ καλύτερα,
μαζί με τον Χριστό στον Παράδεισο του Θεού και όλους τους Αγίους αδελφούς όλων των αιώνων. Τέταρτον, έχουν μία ιδιαίτερη αγάπη στους αδελφούς κατά την εντολή του Κυρίου, είναι οι ενέργειες της ζωής τους, αγαπούν τους αδελφούς τους, όχι εν λόγω, αλλά εν λόγω και εν έργο. Και εν λόγω και εν έργο, κατά την εντολή του Χριστού, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Πέμπτον, έχουν διάκριση των άλλων πνευμάτων. Διακρίνουν τα πνεύματα της ευσεβίας και της δικαιοσύνης που υπάρχουν στους ανθρώπους, ώστε να αποκλίνουν και να απομακρύνονται από τα πνεύματα της ασέβειας και της αδικίας. Ζητούν διάκριση για να διακρίνουν όλα τα πνεύματα. Ιδιαίτερα τα πνεύματα της πλάνης. Έκτον, αναγνωρίζουν και αποφεύγουν κάθε ξένη διδασκαλία, άλλη διδασκαλία από το Ευαγγέλιο. Είτε αυτή είναι ετεροδιδασκαλία, είτε αυτή είναι ψευδοδιδασκαλία, είτε αυτή είναι ακόμη και αίρεση απολίας. Όχι μόνο γνωρίζουν τους ανθρώπους και τα πνεύματα, διακρίνουν, αλλά γνωρίζουν και διακρίνουν και τις διδασκαλίες των ανθρώπων. Και τέλος, είναι το φως του κόσμου και το άλας της γης. Το άλας της γης που συντηρεί και διατηρεί και νοστιμεύει τη γη, αλλά και το φως του κόσμου, το οποίο ο Χριστός άναψε, το βάλε στο λιχνοστάτη και φέγγει όλους τους ανθρώπους για να βλέπουν τα καλά τους έργα και να δοξάζουν τον Πατέρα τους στον ουράνιο. Ανάμεσα λοιπόν στα παιδιά του Θεού που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά απαραίτητα για να είναι παιδιά του Θεού, έρχεται τώρα ο Απόστολος Ιωάννης να μας μιλήσει για κάτι το ιδιαίτερο. Ποιο είναι και πώς γίνεται εφικτό στην προσωπική ζωή του καθένα μας, στην οικογενειακή ζωή του καθένα μας, αλλά και στην εκκλησιαστική ζωή του καθένα μας. Και αρχίζει με αυτό το οποίο ήταν απαρχής και δεν είναι άλλο από τον Ιησού Χριστό, από το Λόγο του Θεού που έγινε σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ήταν απαρχής, εμείς, και όταν λέει εμείς εννοεί εγώ και άλλοι, και το ακούσαμε και το είδαμε και από κοντά το θεωρήσαμε και με τα σχήρας μας το ψηλαφίσαμε. Αυτό λοιπόν που δεν είναι από το Λόγο του Θεού, από το Λόγο της ζωής, που όταν φανερώθηκε και το είδαμε, από τότε μαρτυρούμε, απαγγέλουμε προς εσάς ότι αυτό είναι η ζωή αιώνιος, η οποία ήταν πάντοτε από την αρχή κοντά στον Πατέρα και εφανερώθη σε μας. Εκείνο λοιπόν το οποίο είδαμε και ακούσαμε, απαγγέλλομαι προς εσάς δια να έχετε κοινωνία μαζί μας. Να γίνετε όπως εμείς. Και ένας τρόπος υπάρχει για τον άνθρωπο τον αμαρτωλό και τον άδικο να γίνει ίδιος με τον Ιωάννη, να γίνει ένας ειδικός άνθρωπος στον οποίο ο Θεός θα ευαρεστείτε, θα τον υψώσει, θα τον αγιάσει, δηλαδή θα τον ξεχωρίσει, και μέσα από αυτόν θα φαίνεται και η αγάπη του Θεού Πατρός και η χάρις του Χριστού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και ο ουρανός και η ευλογία στη γη και η ζωή αιώνιος. Θα το επαναλάβω αυτό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί είναι όλο το σημερινό μήνυμα. Ο Πατέρας Θεός, για να αποκαλύψει στους ανθρώπους την αγάπη Του, τη χάρη Του, τη δύναμή Του, τα αιώνια,
τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Όλα αυτά τα οποία με μια λέξη μπορούμε να πούμε πνευματικά, για να τα αποκαλύψει στο σαρκικό άνθρωπο, απέστειλε τον Ιησού Χριστό. Το Λόγο που έγινε σάρκα και έγινε άνθρωπος, Χριστός Ιησούς. Εάν αυτός ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς δεν ερχόταν να περπατήσει μεταξύ των ανθρώπων πλήρης χάριτος και αληθείας, αν αυτός ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός όταν ήρθε δεν κήρυτε και δεν αποκάλυπτε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, δεν έφερνε στους ανθρώπους την υγιένουσα διδασκαλία και δεν είχε την εξουσία να επιτιμήσει το διάβολο και να ελευθερώσει τους ανθρώπους τους δικαίως αιχμαλωτισθέντας, και αν αυτός ο άνθρωπος στο τέλος δεν παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως να ανέβει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά αναμάρτητος για να πεθάνει για τις αμαρτίες τις δικές μας, και αν αυτόν τον άνθρωπο όχι εν προσωποληψία, γιατί ο Θεός δεν είναι ποτέ προσωπολήπτης, εν απολύτω δικαιοσύνη δεν ανέστηε, δεν έφερνε σε ανάσταση δίδοντας ζωή αιώνιων, σε αυτόν τον άνθρωπο ποτέ εμείς δεν θα είμαστε σωσμένοι και δικαιωμένοι. Ποτέ εμείς δεν θα είχαμε κοινωνία με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, κοινωνία με το Θεό, κοινωνία με τον ουρανό. Ποτέ. Ποτέ. Εάν ο Ιησούς Χριστός δεν ερχότανε να μας αποκαλύψει και να μας φανερώσει τον αληθινό Θεό, όχι σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς, αλλά διά του ανθρώπου Χριστού Ιησού, ο Πατέρας ο Ουράνιος, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, εμείς ποτέ δεν θα γνωρίζαμε τη ζωή την αιώνιο και ποτέ δεν θα είχαμε ζωή αιώνιο. Αλλά τώρα έρχεται ο Απόστολος Ιωάννης να πει: όποιος μένει σε αυτόν τον Ιησού Χριστόν χρεωστεί, καθώς και αυτός περπάτησε και εκείνος περπάτησε και αυτός να περπατήσει. Δηλαδή, εάν όλα αυτά δεν τα έκανε ο Χριστός τον οποίον απέστειλε ο Πατέρας, το ίδιο δεν θα γίνει τίποτα στους ανθρώπους εάν εσύ δεν κάνεις ομοίως με τον Χριστό καθώς σε αποστέλει ο Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός είχε αποστολή απόλυτη, πλήρως ξεκαθαρισμένη από τον ίδιο το Θεό, με εξασφαλισμένη καρποφορία λόγω της ιδιαίτερης ευλογίας του Θεού προς τον Υιόν. Εσύ και εγώ, εμείς σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία, εάν ξεκαθαριστεί μέσα στην καρδιά μας η αποστολή μας, ο ξεχωρισμός μας και αγιασμός μας του Χριστού που έκανε σε μας, και σήμερα δεν είμαστε στις πλάζ και σήμερα δεν είμαστε στον κόσμο και σήμερα δεν είμαστε στην αμαρτία και σήμερα δεν είμαστε στην ξεκούραση πρώτη μέρα της εβδομάδος, αλλά είμαστε εδώ και δεν ήρθαμε εδώ γιατί εμείς το αποφασίσαμε, όπως ο Χριστός δεν ήρθε στη γη γιατί αυτός το αποφάσισε, ήρθε στη γη γιατί ο Πατέρας το αποφάσισε και ο Χριστός δέχτηκε, και εμείς ήρθαμε εδώ γιατί ο Χριστός το αποφάσισε να μας προσθέσει στην Εκκλησία Του και εμείς το αποδεχτήκαμε. Σήμερα ήρθαμε στην Εκκλησία γιατί ο Χριστός μας έφερε και εμείς είπαμε αμήν Κύριε. Αλλά πέραν τούτου ο Χριστός λέει εσένα που ήρθες σήμερα, γιατί ο Χριστός σε έφερε και εσύ το δέχτηκες, εγώ σκοπεύω να σε κάνω ένα ιδιαίτερο σκεύος που να απολαμβάνεις πλήρως την ιδιαίτερη ευλογία μου που σου περιέγραψα,
να απολαμβάνεις πλήρως τη δόξα μου και οι άνθρωποι που σε βλέπουνε, όπως βλέπαν τον Χριστό που ήταν πλήρης χάριτος και αληθείας, έτσι να συνεχίζουν να βλέπουν τον Χριστό μέσα από σένα πλήρη χάριτος και αληθείας τον Χριστό, αλλά ταυτόχρονα να σου δώσω και την εξουσία που έδωσα στο Χριστό, να σου δώσει ο Χριστός την εξουσία που κατοικεί μέσα σου, να αποκαλύψεις τους ανθρώπους τον αληθινό Θεό, εκείνον τον οποίον απέστειλε τον Ιησού Χριστόν, τη ζωή την αιώνιο, τα ουράνια, και να βλέπουν οι άνθρωποι σε σένα την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αρκεί εγώ που σου δίνω την αποστολή, εγώ που σου υπόσχομαι την εξουσία αυτή, εγώ που σε διάλεξα, σε αγίασα, σε ξεχώρισα για το όνομά μου και για το έργο μου, όλους μηδενός εξαιρουμένου, μικρούς μεγάλους, γέροντες και νέους, φτωχούς και πλούσιους, χωρίς καμία προσωποληψία, εγώ να σε καταστήσω όχι μόνο ιδιαίτερα ευλογημένο άνθρωπο, όπου ό,τι και να κάνεις να καρποφορεί, όχι μόνο ιδιαίτερο και ευλογημένο άνθρωπο, όπου να φαίνεται μέσα από σένα η δόξα του Θεού, όχι μόνο ιδιαίτερο και ευλογημένο άνθρωπο, όπου ό,τι και να κάνεις θα το ευλογώ εγώ, θα το ευλογεί ο Θεός, αλλά έναν ιδιαίτερο και ευλογημένο δούλο μου και δούλη μου, που αν σταθείς πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, και θα σε δοξάσω και θα σε υψώσω και θα σε φανερώσω στους ανθρώπους και θα σε χρησιμοποιώ για τη δόξα μου. Με μία προϋπόθεση, να αποδεχτείς, να καταλάβεις, και εγώ θα σε φωτίσω να καταλάβεις, να κατανοήσεις την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς, και εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς, με σοφία και σύνεση να στέκεσαι, και εγώ θα σε συνετίζω, να περπατάς ακριβώς το θέλημά μου και εγώ θα σε συμβουλεύω, και να μην φοβάσαι τίποτα, γιατί θα υπάρχουν ενάντι, θα υπάρχουν άνεμοι, θα υπάρχουν ανεμοστρόβιλοι, αλλά εγώ θα σε προστατεύω, αρκεί να αποδεχθείς και να υπακούσεις στο λόγο μου. Και τότε τα αδύνατα στους ανθρώπους για σένα θα είναι δυνατά, γιατί θα είναι παρά Κυρίου. Και αυτή είναι η επαγγελία την οποία ακούσαμε απ' αρχής, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Αυτή είναι η πρώτη αποκάλυψη, ότι ο Θεός είναι φως και στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά και όλα φανερά και κανείς ποτέ δεν μπορεί να κρυφτεί, και ο άνθρωπος ο οποίος κρύβεται λέγοντας μην το πει σε κανένα, ναι, εγώ θα πάω μόνος μου, εγώ θα κάνω εκείνο, είναι φως, έχει σκοτάδι. Η ζωή μας είναι όλη φανερή, δεν έχουμε να κρύψουμε ούτε και τις αμαρτίες μας, και θα δούμε γιατί παρακάτω, είναι φανερή, εξομολογούμενοι και τις αμαρτίες μας. Μόνο αν κατανοήσουμε ότι ο Θεός είναι φως και σκοτάδι, δεν υπάρχει κανένας αυτόν, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κοινωνία με το Θεό, όπως και ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης τι χαρακτηριστικό είχε? Έχει κοινωνία με το Θεό δια του Ιησού Χριστού, σφόδρα αγαπητός. Εάν θέλεις να προχωρήσεις και να γίνεις από αγαπητός σφόδρα αγαπητός, ένα πρόσεξε: κρυφά τίποτα,
Ούτε μηνυματάκια, ούτε τηλεφωνηματάκια, ούτε κουβεντούλες, ούτε ό,τι άλλο θέλετε. Τίποτα. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Θέλεις να είσαι σφόδρα αγαπητός του Κυρίου? Μία προϋπόθεση και μόνο. Ο Θεός είναι φως, σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία, και εσύ κοίταξε να περπατάς το φως του Θεού, φανερός, καθαρός, χωρίς να έχεις να κρύψεις τίποτα και χωρίς να φοβάσαι τίποτα. Χωρίς να κρύβεις τίποτα στην καρδιά σου, χωρίς να κρύβεις τίποτα στο μυαλό σου, χωρίς να κρύβεις τίποτα στη ζωή σου, χωρίς να κρύβεις τίποτα στη δουλειά σου, χωρίς να κρύβεις τίποτα στην είσοδό σου και στην έξοδό σου, χωρίς να κρύβεις τίποτα στην οικογένειά σου, χωρίς να κρύβεις τίποτα στον άντρα σου ή στη γυναίκα σου, χωρίς να κρύβεις τίποτα στα παιδιά σου, χωρίς να κρύβεις τίποτα στα αδέλφια σου και χωρίς να κρύβεις και τίποτα στο Χριστό. Ο Δαβίδ που το ξέρει αυτό τι λέει? Εισέ μόνο ημάρτων Κύριε, το πορεινό ενώπιόν σου έπραξα. Όταν τα κρύβα, ταλαιπωρία στη ζωή μου. Όταν είπα θα τα εξομολογηθώ σε σένα Κύριε, τότε ήρθε η ευλογία σου στη ζωή μου. Εξομολογούμενοι εις αλλήλους τα πτέσματα ημών. Ο άνθρωπος δηλαδή ως πρώτα αγαπητός έχει αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά. Ποτέ δεν περπατάει κρυφά σε βουλές ασεβών. Ποτέ. Είναι φανερό σε όλους. Γιατί την ασέβεια την κρύβει ο άνθρωπος. Θυμάμαι όταν είχα αναγεννηθεί και μου είχε κόψει ο Κύριος το τσιγάρο, το ξανάρχισα. Και βλέπω από μακριά τον αδερφό και μόλις τον βλέπω το τσιγάρο στην τσέπη, κόντευα να πάρω φωτιά. Κρύβεται ο άνθρωπος. Και μη γελάτε, γιατί όταν αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα και τον επισκέφθηκε ο Θεός, κρύφτηκε ο Αδάμ και η Εύα και έντυσε τη γύμνωσή του. Και φωνάζει ο Θεός, Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Λέει, άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα. Ο άνθρωπος του Θεού δεν κρύβεται από κανέναν, ούτε από το Θεό, ούτε από τους αδερφούς του, ούτε από τον εαυτό του. Είναι απόλυτα φανερός σε όλους, με τις αδυναμίες του, με τα λάθη του. Αλλά ένα τον ενδιαφέρει, να είναι φως και να περπατάει στο φως του Θεού, για να είναι αγαπητός σφόδρα εν Κυρίω. Αμήν αδερφοί. Εάν περιπατώμεν εν το σκότι, ψέματα λέμε, δεν πράττουμε την αλήθεια. Εάν όμως περπατάμε εν το φωτί, καθώς ο Θεός είναι φως, τότε έχομεν κοινωνία με αλλήλους και με τον Ιωάννη και με όλα τα αδέλφια μας. Γιατί όταν κρύβω δεν έχω κοινωνία. Όταν κρύβω κάτι στην καρδιά μου, όταν κρύβω κάτι στο μυαλό μου, όταν κρύβω κάτι στις πράξεις μου, στις ενέργειές μου, δεν μπορώ να έχω κοινωνία με αυτόν, ούτε με τον άλλον. Κρύβομαι. Μην το καταλάβει, μην πεις τίποτα, μην πεις. Και εγώ λέω, μη μου πεις, γιατί αν μου το πεις θα το πω από τον άμβονα. Δεν θέλω να έχω τίποτα κρυφό, εκτός από την εξομολόγηση ενός ανθρώπου. Σε εκεί δεν μπορούμε να φανερώνουμε τις εξομολογίες και τις μαρτυρίες των ανθρώπων. Τίποτα άλλο κρυφό. Χάνω την ιδιαίτερη εύνοια του Θεού και πρέπει σήμερα να φύγουμε και να το έχουμε καταλάβει. Και είναι αμαρτία από το Θεό, κρίμα, να είναι δοσμένη σε μένα η αγάπη του Θεού, να είναι δοσμένη σε μένα από τον ουρανό η χάρη του Χριστού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να είμαι σφόδρα αγαπητός, να με έχει διαλέξει για σκεύος εκλογής του, για δούλο του, να έχει πρόθεση να με υψώσει και να με φανερώσει, και εγώ από μια ανοησία μου, γιατί δεν με συνετίζει ο Θεός, δεν με συμβουλεύει ο Θεός, δεν αφήνω το Θεό να με οδηγεί, από ένα φόβο να χάνω αυτή την ιδιαίτερη ευλογία. Έχουμε κοινωνία με τα αλλήλους, και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δηλαδή
Μακάριος ο άνθρωπος που δεν περιεπάτησε ποτέ εμβουλία σεβών, δεν στάθηκε ποτέ σε οδό αμαρτωλών, δεν εκάθισε ποτέ σε καθέδρα κλεβαστών. Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος? Ναι. Αυτός του οποίου τις αμαρτίες καθαρίζει ο Θεός με το αίμα του Ιησού Χριστού, χάνονται. Και όταν καθαριζόμαστε με το αίμα του Χριστού, είμαστε σαν να μην έχουμε περπατήσει ποτέ σε βουλία σεβών, σε οδό αμαρτωλών, να μην έχουμε σταθεί και να μην έχουμε καθίσει σε έδρα χλεβαστών. Καινούργιοι, ολοκένουργοι, κατακένουργοι, ενδεδειμένοι το ένδυμα γάμου, τη στολή της σωτηρίας. Εύκολα τώρα ο Θεός μπορεί να μας φυτέψει παρά τους δρίακας των υδάτων, με μία προϋπόθεση, ότι το θέλημά μας θα είναι πάντοτε στο Λόγο του Θεού και οι σκέψεις μας, οι στοχανισμοί μας και οι αποφάσεις μας πάντοτε στο θέλημα του Θεού. Τώρα είναι εύκολο. Είναι εύκολο για μένα να είμαι ένας από αυτούς που ποτέ δεν περπάτησα σε οδό αμαρτωλών, στη Βουλή των Ασεβών. Ποτέ δεν στάθηκα σε οδό αμαρτωλών και ποτέ δεν κάθισα σε καθέδρα χλεβαστών. Γιατί? Γιατί όταν τα έκανα, τα εξομολογήθηκα στον Κύριο και το αίμα του Ιησού Χριστού με καθάρισε, επειδή περπατάω στο φως και έχω κοινωνία με όλους σας. Και αυτό δεν είναι μια αρχή, αλλά είναι μια συνεχόμενη ζωή. Μην πεις τώρα ότι δεν θα ξαναμαρτήσεις. Εάν είπαμε ότι αμαρτία δεν έχουμε και δεν θα ξαναμαρτήσουμε ποτέ, τον εαυτό μας πλανώμε και η αλήθεια δεν μένει μέσα μας. Εάν όμως συνεχίζουμε να μένουμε εν το φωτί, να έχουμε κοινωνία με τα λίλων, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, θα καθαρίζει μας ο πάσης αμαρτίας, εάν ομολογόμεν σε αυτόν τις αμαρτίες μας, γνωρίζοντας και πιστεύοντας με τα πάσης βεβαιότητος ότι αυτός είναι δίκαιος, ώστε μπορεί να συγχωρήσει όλες μας τις αμαρτίες, όλες μας τις αδικίες και ό,τι έχουμε πράξει που λείψε το Πνεύμα το Άγιο, και να ξαναγεννηθούμε, να ξαναγεννηθούμε, να ξαναγεννηθούμε και πάντοτε να είμαστε σαν να μην έχουμε περπατήσει ποτέ στη Βουλή των Ασεβών, στο θέλημα των αμαρτωλών και στην Τράπεζα των Χλεβαστών. Αυτά λέει, βέβαια, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, που θέλει να έχουμε κοινωνία μαζί του, να του μοιάσουμε, να γίνουμε σαν κι αυτόν, καθώς αυτός είναι σαν τον Χριστό, ένα ιδιαίτερο σκεύος, ιδιαίτερα αγαπητό, ιδιαίτερα ευλογημένο στα μάτια του Θεού. Δεν σας τα λέω για να αμαρτήσετε, να χάσετε το φόβο του Θεού, γιατί αν χάσετε το φόβο του Θεού γίνατε ασεβείς. Σας τα λέω για να μην αμαρτήσετε. Και αυτή είναι η πρόθεσή σας. Αν όμως τύχει και αμαρτήσετε, μην χάσετε την παρησία σας, μην χάσετε το θάρρος σας, μην απογοητευτείτε, γιατί αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι ηλασμός υπέρ των αμαρτιών ημών και όχι μόνο των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και γιατί μας λέει και για όλο τον κόσμο? Γιατί όπως εμένα αγαπάει ο Χριστός, έτσι αγαπάει και τον άλλον που μπορεί να είναι αδύνατος, που μπορεί να μην περπατάει καλά, αλλά είναι ηλασμός περί των αμαρτιών αυτού. Γι' αυτό έχουμε υποχρέωση να τον αγαπάμε όπως ο Χριστός μας αγάπησε, όχι με προσωποληψία τον καλό χριστιανό, αλλά και αυτόν που ο Κύριος σε λίγο θα τον κάνει καλύτερο από εμάς χριστιανό. Στα μάτια λοιπόν του αδελφού μας τι θα δούμε? Έναν χριστιανό τέλειο, που αν και δεν είναι ακόμη, ο Κύριος προτίθεται να τον κάνει. Γι' αυτό τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε, τον θεωρούμε υπερέχοντα, γιατί αυτός που κατοικεί μέσα του είναι αυτός που είναι μεγαλύτερος από τον κόσμο. Και έτσι, αγαπημένα μου αδέλφια, έχουμε μια ελπίδα, όχι μόνο για μας, αλλά και για την οικογένειά μας που είναι πιστή, και για όλη την Εκκλησία μας που είναι πιστή,
αλλά έχουμε και μια ακόμη μεγαλύτερη ελπίδα. Και με αυτή την ελπίδα θα φύγουμε, ότι ο Κύριος, εάν σήμερα αποδέχεσαι το Λόγο Του και παίρνεις στερεά απόφαση να περπατήσεις κατά το θέλημά Του, θα σε καταστήσει όχι μακάριο και ευλογημένο μόνο άνθρωπο, αλλά και ένα σκεύος εκλογής Του, ένα δούλο Του και μία δούλη Του, που θα, όπως ο Πατέρας έστειλε το Χριστό σε σένα, έτσι και ο Χριστός θα στείλει εσένα στους άλλους. Και ό,τι αποτελέσματα είχε ο Χριστός σε σένα, τα ίδια αποτελέσματα θα έχεις και εσύ στους άλλους, εάν σε στέλνει ο Χριστός και εσύ αποδέγεσαι το θέλημά Του. Και θέλουμε να βλέπουμε ό,τι και να κάνουμε, ο Θεός να το ευλογεί και να το ευωδώνει. Να μιλάμε στους ανθρώπους και να αποκαλύπτει ο Θεός τον αληθινό Θεό, το πρόσωπό Του, και εκείνον τον οποίον απέστειλε τον Ιησού Χριστό, και να τους χαρίζει τη ζωή την αιώνιο. Γιατί αυτή είναι η ζωή αιώνιος, το να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον αληθινό Θεό και εκείνον τον οποίον απέστειλε τον Ιησού Χριστόν, την υποχρέωση αυτή, αλλά και την εξουσία αυτή, αλλά και την ευθύνη αυτή. Ο Πατέρας την έδωσε στον Χριστό και ο Χριστός τη δίνει σήμερα σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς. Μικρούς, μεγάλους, αγόρια, κορίτσια, δυνατούς, αδύνατους, σε όλους εμάς, με μία προϋπόθεση. Εμείς παίρνουμε απόφαση να περπατάμε εν το φωτί, καθώς ο Θεός είναι φως, ώστε να έχουμε κοινωνία με τα λίλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, να καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Μπορούμε να πούμε αμήν. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Να ψάλουμε και έναν ύμνο.